Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο και σας ευχαριστούμε από βάθος καρδιά γιατί η παρουσία σας εδώ μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε στις σημερινές δύσκολες συνθήκες. Από τη θέση αυτή θα ήθελα, εκτός από όλους εσάς, να ευχαριστήσω και το Δήμο Ηρακλείου που μας προσφέρει τον ωραίο αυτό χώρο για να μεταφέρουμε σε εσάς τα ωραία τραγούδια του Μάνου Λοΐζου που είναι σε ποίηση κυρίως του Λευτέρη Παπαδόπουλου αλλά και του Μανώλη του Ρασούλη. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς της εκδήλωσης που χωρίς αυτούς δεν θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί η απόψινή εκδήλωση. Θα ήθελα να τους διαβάσω και είναι η επιχειρησιακή Κρήτης Σύμβουλη Ανάπτυξης. Είναι η Πίτα Μακ Μακατούνης στο δεύτερο χιλιόμετρο Γαζίου Κουρσόνα. Είναι η αλλοεμπορική τον Ιώ Γεωργακάκη. Είναι η Κρητίδα και είναι και η ανώνυμος εταιρεία ασφαλιστικής πρακτόρευσης ATS. Τους ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς. Και πάλι σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Τη χοροδία μας διευθύνει η μαέστρος Λένα Χατζηγεωργίου και στην αφήγηση θα έχουμε το γιατρό Στέλιο Χτενιαδάκη. Στο Μάνο Λοΐζο, τον ξεχωριστό, ευαίσθητο, ανήσυχο, ονειροπόλο δημιουργό, που έφυγε πρόωρα πριν 30 χρόνια, αφιερώσαμε την καλλιτεχνική μας χρονιά ως χοροδία. Παρά τα χρόνια που πέρασαν, η μνήμη του παραμένει ζωντανή, ενώ το έργο του επίκαιρο. Τα τραγούδια του τραγουδιούνται συνέχεια με απίστευτο ενθουσιασμό, πάθος, αγάπη και αποκτούν όλο ένα και περισσότερους φίλους που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές. Από τη γενιά του 114, τη γενιά του πολυτεχνείου, τη μεταπολίτευση, των καταλήψεων. Σε μέρες άνυδρες πολιτιστικά, όπου κυριαρχεί η εμπορευματοποίηση, το ευτελές και έπεπτο τραγούδι, το lifestyle, οι δημιουργίες του είναι όαση μελωδίας, ανθρωπιάς, αγώνα, συμπαράσταση και ελπίδας. Αλήθεια, ποιος δεν αναστέναξε μαζί του στο σεβάχ το θαλασσινό, ποιος δεν πορεύτηκε σε πορείες με τον Τζε, ποιος δεν ερωτεύτηκε με το θα σ' ακολουθώ. Ποιος δεν έχει νιώσει ένα πλήθος όμορφων συναισθημάτων από τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Τα τραγούδια του είναι τόσο επίκαιρα όσο ποτέ. Και απόψε, θα προσπαθήσουμε να σας ταξιδέψουμε και να σας παρασύρουμε στις τόσο όμορφες και ευαίσθητες μελωδίες τους. Ο Μάνος Λοΐζος, παιδί Ελλήνων της Διασποράς, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 22 Οκτωβρίου 1937. Με τη μουσική ήρθε σε επαφή από μικρός και πήρε μαθήματα κιθάρας, πιάνου και βιολιού. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 έρχεται στην Αθήνα για σπουδές, στην αρχή στη φαρμακευτική σχολή και αργότερα στην εμπορική. Αφήνει και τις δύο, αφού ήδη τον έχει κερδίσει μεγάλη του αγάπη, η μουσική. Οι δημοκρατικοί αγώνες του 64-65 δεν τον αφήνουν αδιάφορο και τα τραγούδια που γράφει εκείνη την περίοδο είναι εμπνευσμένα από αυτούς. Ήταν η εποχή που η Μπουάτ γινόταν τόπο συνάντηση των φοιτητών της γενιάς του 1994 και του 15% για την παιδεία. Τραγουδούσαν τον δρόμο, το ακορντεόν, τον τρίτο παγκόσμιο. Η ιδεολογική του στράτευση, η ευαισθησία του σε ό,τι αφορά τους ταπεινούς και τους καταφρονημένους, η αλληλεγγύη του στους αγωνιζόμενους για ειρήνη, ισότητα και αξιοπρέπεια, θα βρουν καλλιτεχνική έκφραση σε έργα όπως τον Έγρικα, σε ποιήση του Γιάννη Νεκρεκόντη, τα οποία παρουσιάζονται σε μια θρυλική συναυλία της ΕΦΕΕ στις 19 του Απριλίου του 1967. Τα τραγούδια αυτά που αναφέρονται στον αγώνα επιβίωσης των μαύρων της Αμερικής,
θα κυκλοφορήσουν σε δίσκο πολύ αργότερα, το 1975, καθώς είναι στις μαύρες λίστες της δικτατορίας και έχουν απαγορευτεί. Με τον ερχομό της δικτατορίας και με τον κίνδυνο της σύλληψης να παραμονεύει, ο Μάνος Λοΐζος επιλέγει να αυτοεξορεί. Όμως μετά από 6 μήνες στην Αγγλία, επιστρέφει στην Αθήνα. Την περίοδο της δικτατορίας, η συνεργασία του με τους Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Καλατζή και άλλους, γεννά τραγούδια που γίνονται επιτυχίες. Κυκλοφορεί τους δίσκους «Ο Σταθμός» και «Θαλασσογραφίες». Και ιδίως σε στίχη Λευτέρη Παπαδόπουλου. Με το τραγούδι της «Ευάχο Θαλασσινός» κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως ερμηνευτής. Και η μεγάλη επιτυχία του τον οδηγεί στην ερμηνεία και άλλων τραγουδιών του. Συνθέτει τη μουσική για την ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία» και το «Νάχαμε τι νάχαμε». Παράλληλα, πολλά κομμάτια τραγουδά σε φιλικό κύκλο και δεν ακούγονται ποτέ έξω από τους 4 στίχους μιας κάμαρας, όπως έλεγε. Ανάμεσά τους ο Τσέ, ο Μέρμιγκας, τα σειρματοπλέγματα, το «Μην με ρωτάς». Την περίοδο 1974-1976 ακολουθούν οι κύκλοι «Καρημέρα ήλιε», τα τραγούδια του δρόμου, τα τραγούδια μας. Τα τελευταία σε στίχους του Φόντα Λάδη είναι λαϊκά, πολιτικά τραγούδια, με αναφορές σε καυτά κοινωνικά ζητήματα. Ανάμεσά τους τα «Πάγωσε τζιμινιέρα», «Λιώνουν τα νιάτα μας», «Το δέντρο». Το 1979 κυκλοφόρησαν τα τραγούδια της Χαρούλας, σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και 3 του Πυθαγόρα. «Τίποτα δεν πάει χαμένο», «Μες στο πλήθος», «Όλα σε θυμίζουν», «Γύφτισα τον Εβίζαξε» και άλλα. Ακολουθούν ο τελευταίος του δίσκος «Για μια μέρα ζωής» και μετά το θάνατό του «Τα γράμματα στην αγαπημένη», σε ποιήση Ναζίμ Χικμέτ. Έγραψε συνολικά 120 τραγούδια. Ο θάνατος το βρήκε σε ηλικία μόνο 45 χρονών, σε νοσοκομείο της Μόσχας, την ώρα που ξεκινούσε στην Αθήνα το φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διηγητή. Και η πικρή είδηση του θανάτου του σκόρπισε απέραντη θλίψη στους συντρόφους του και στο λαό που τον αγάπησε και τον τραγούδησε. Ξεκινάμε τη βραδιά μας απόψε με την κουτσή κιθάρα. Σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που οι περισσότεροι θα το ξέρουμε από την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη από το δίσκο «Για μια μέρα ζωής» του Μάνου Λοΐζου, η πρώτη όμως αυθεντική ερμηνεία του είναι από τον Νίκο Δαδινόπουλο και τη Δώρα Σιτζάνη, μετέπειτα σύζυγο του συνθέτη, στην ταινία του 1972 «Διακοπές στην Κύπρο μας». Ο κ. Γιώργης και οι τρέλες του, όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα. Ένας ύμνος στην απλότητα.
που έδωσε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν το Δελφίνι Δελφινά, το οποίο ο συνθέτης έγραψε αμέσως και φυσικά δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που δεν περιμένει. Ένα υπέροχο τραγούδι που αμέσως έγινε μεγάλη επιτυχία και στις 45 στροφές. Με τη χαρακτηριστική φωνή του Γιάννη Καλατζή και αποτέλεσε το όχημα για να πουλήσει ένα σεβαστό για την εποχή αριθμό αντιτύπων. Ο δίσκος παραμένει μέχρι σήμερα το σήμα καταπέμπτης της συνεργασίας των δύο δυνατών. Σε έτοιμες λύσεις βασιζόμενο σε κομμάτια που προϋπήρχαν, ηχογραφώντας με καινούριους στίχους μελωδίες που είχε παρουσιάσει παλιότερα, όπως το παλιό ρολόι, που ήταν η μελωδία ενός παλιότερου τραγουδιού του Λοΐζου. Είχε παρουσιαστεί το 1963 στην πρώτη του συναυλία, που μιλούσε με δικούς του στίχους για ένα κριτικό σταφύλι. Thank you.
1970, οι θαλασσογραφίες έφεραν στο προσκήνιο ένα ακόμα ανομολόγητο ταλέντο του εσωστρεφείου νεανού. Η πρώτη επαρφή του Μάνου Λοΐζου με το μικρόφωνο κατεγράφει με το τραγούδι «Σε βάθο θαλασσινού». Αν και αρχικά ήταν μια κίνηση αυτομιμητισμού ή μια βαθύτερη εσωτερική ανάγκη. Έφτανε όμως η βαθύτερη της αλήθεια για να βρει τη μεγαλύτερη ανταπόκριση από το κοινό και να συνεχίσει με αυτή την ιδιότητα, με την ίδια και απαράμιλη ευαισθησία. Ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Πάριος, ο Γιάννης Καλατζής και η Μαρίζα Κόπη ερμήνευσαν τα τραγούδια της δεύτερης δισκογραφικής συνεργασίας του με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ενώ η Τζαμάικα, η Γοργόνα, το «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ» και τα «Δέκα παλικάρια» βρίσκονται σήμερα στις πρώτες θέσεις των διαχρονικότερων κομματιών της ελληνικής μουσικής σκηνής. Thank you.
Ο τρίτος μεγάλος δίσκος που κάνουν ο Διόσκουρη, Μάνος Λοΐζος και Λευτέρης Παπαδόπουλος κυκλοφορεί το Δεκέμβριο του 1972. Με ερμηνευτές τους βασικούς των προηγούμενων δύο, Γιώργο Νταλάρα και Γιάννη Καλατζή. Αποτελεί τη συνέχεια του σταθμού και των θαλασσογραφιών και γνωρίζει την ίδια επιτυχία. Το τραγούδι Παποράκι του Μπουρνόβα αρχίζει με το τετράστιχο Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Στεριάς. Πόσα τάλιρα γυρεύει στον Περέα να με πας. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μας διηγείται. Αυτό το τετράστιχο το άκουσα για πρώτη φορά από τον στιχουργό Νίκο Μάθεση, η Τρελάκια. Μου μίλαγε σε μια συνέντευξη που του είχα πάρει για την κρεασιατική καταστροφή και τα φαντάρι του 22. Κάποια στιγμή μου τόνισε ότι αυτό το τραγούδι το έλεγαν οι Έλληνες στρατιώτες που υποχωρούσαν. Πρόσθετε επίσης και ένα δύστιχο. Στον Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κυρά. Όλο αυτό το πράγμα μου άρεσε. Κράτησα αυτούς τους 6 στίχους και πρόσθεσα κι εγώ άλλους 6. Κάθε νύχτα στον ήρωα μου Σεριανάω, Αγιονίλο, Κερατσίνη, Κοκκινιά. Καπετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξε σπανιά. Ή καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκάρι. Όταν το μελοποίησε ο Λοΐζος και το συνυπογράψαμε, καλέσαμε τον Νταλάρα στο σπίτι του Μάνου στο Χολαργό να έρθει να τα ακούσει και να κάνει πρόβα. Μόλις το έπαιξε ο Λοΐζος στο πιάνο, ο Νταλάρας άρχισε να τραγουδάει τους στίχους με άλλη, πολύ βαριά μελωδία, θέλοντας να μας δείξει ότι το τραγούδι αυτό το γνωρίζει, μάλλον από τον πατέρα του, από αρχαιοτάτων χρόνων. Ο Λοΐζος τσατίστηκε. Γύρισε και μου λέει, δηλαδή ο Νταλάρας ισχυρίζεται ότι το τραγούδι αυτό το κλέψαμε. Ναι, το απάντησε γελώντας. Ο Νταλάρας θέλησε να διορθώσει τα πράγματα. Δεν υπενήχθηκε ότι το κλέψατε, απλώς ότι υπήρχε ένα άλλο τραγούδι από παλιά, με άλλη μουσική. Το αποτέλεσμα όμως είχε κρυφθεί. Το τραγούδι δόθηκε στο Γιάννη Καλατζή. Έξω από τις φυλακές Αλικαρνασσού στην Κρήτη. Δεν ξέρω πώς. Θυμήθηκα τη γριούλα Ελισσού. Και έμπλεξα τα πράγματα και έφτιαξα το τραγούδι.
Εκείνον τον καιρό, ο Παντελής Βούλγαρης είχε γυρίσει μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Τζίμις ο Τίγρης». Στην ταινία ο Τζίμις πάει αλυσίδες, σκίζει τράπουλες, τραβάει αυτοκίνητα που το ανέμουν στη μέση του. Είναι ένας παικλιβάνης, σαν όλους εκείνους που εμφανίζονται στην Αθήνα, αλλά και στην επαρχία τη δεκαετία του 50 και του 60. Ο Τζίμις όμως, που είναι παλικάρι, λιοντάρι κλπ, είναι παντρεμένος. Και κάποια μέρα γίνεται μια παρεξήγηση με τη γυναίκα του, η οποία παίρνει τον αδερφό της και πάνε στην πλατεία όπου δίνει παράσταση ο Τίγρης με απειλητικό ύφος για να τον δείρουν. Και αυτός, βλέποντάς τους να πλησιάζουν, το βάζει στα πόδια, ενώ σύζυγος και η κουνιά του στον κοινό. Μου άρεσε πολύ αυτή η ιστορία, που πηγαίνει Γάντι και με μια άλλη. Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος μας είχε όλους στο γύψο και μας απειλούσε βγάζοντας αφρούς από το στόμα του, καθόταν κατά τις πληροφορίες σούζα μπροστά στη γυναίκα του τη Δέσποινα. Άρα το τραγούδι θα έπαιρνε και πολιτικό περιεχόμενο. Και έτσι και έγινε. Με τίτλο «Για μια μέρα ζωής», ο συνθέτης συνέχιζε να ψάχνει για νέες καταθέσεις. Δοκίμασε λοιπόν το πρώτο του μουσικό πείραμα στον ηλεκτρικό ήχο και τελικά έγραψε ιστορία με τα «Σ' ακολουθώ» και «Αν είμαι ροκ», «Πόσο σ' αγαπώ», αλλά και την κουτσή κιθάρα και το άκρο τρυφερό «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Ένας δίσκος με κάποιο τρόπο προφητικό τίτλο, αφού εμελενένει το κύκνιο άσμα του. Oh.
στις αρχές του 62 με ερμηνευτή τον Γιώργο Μούτσιο να κυκλοφορήσει τον πρώτο του μικρό δίσκο. Σπάνια μουσική μορφή που ύμνησε με άριστο τρόπο τη φράση πως τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Η άσβεστη φλόγα της ερμηνείας που σηγώκε ανέκαθεν μέσα του πρόσφερε τα πιο ιδιαίτερα ακούσματα στα τραγούδια του δρόμου, του ακορντεόν, του μη με ρωτάς και ο αρχηγός. Αποτέλεσαν την ανατρεπτικότερη μουσική κυβωτό στην παλήρια της σκέψης και των πολλαπλών βιωμάτων του. Τραγούδια που έχουν άρρηκτα συνδεθεί με την εξέγερση του πρωτή.
Τραγούδι πολιτικό αφιερωμένο στο φίλο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιώργο Κουπαρούσο, που σκοτώθηκε σε δυστύχημα κοντά στην Αγαλάνη. Είχε φαρμακείο στην Αργαλαστή του Πελή. Επέμβαση της κρατικής λογοκρισίας υπήρξε και στο τραγούδι αυτό. Τη λογοκρισία την όπλησαν δύο λέξεις του κειμένου. Κοτσαμπάσης και Απρίλης. Ο Απρίλης παρέπεμε στη δικτατορία της 21ης. Τις άλλαξε χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Ο Κοτσαμπάσης έγινε γενίτσαρος και η λέξη Απρίλης με την οποία αρχίζει το τραγούδι αντικαταστάθηκε από τις λέξεις στο πύλιο. Τις αναμνήσεις του από την ηχογράφηση του τραγουδιού έχει καταθέσει και ο Μάκης Μάτσας. Θέλετε να σας πω πώς πραγματοποιήθηκε αυτό το καταπληκτικό ηχητικό έβριμα που υπάρχει στο Λιόντα? Για μένα αυτό είναι ένα έργο τέχνης για τα τεχνικά δεδομένα της εποχής. Και το έφτιαξε ο Μάνος με τα χεράκια του. Έβαζε εφημερίδες κάτω από τις κορδές του πιάνου για να λιώσει τον ήχο του και να έχει ένα πρωτόγνωρο αποτέλεσμα. Πειραματιζόταν με τις θέσεις του κάθε μικροφόνου, έτσι ώστε καθένα να παίρνει την ηχό του άλλου. Γενικότερα έψαχνε πολύ το ηχόχρωμα των τραγουδιών του και τις δυνατότητες του στούντιο. Και αυτά τα οποία σήμερα φαίνονται τόσο απλά και τόσο εύκολα με τα ηλεκτρονικά μηχανήματα, τότε γινόντουσαν χειροποίητα με τη φαντασία και το μεράκι ενός ατλέτη.
Λευτέρης Παπαδόπουλος λέει για το τραγούδι «Έχω ένα καφενέ». Νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που δείχνει την Ελλάδα μιας ολόκληρης εποχής. Με ανεργία, πείνα και όνειρο τη μετανάστευση. Αυτή την αίσθηση της φυγής την ένιωθα μέσα μου σχεδόν καθημερινά, στη γειτονιά, στην εφημερίδα, στη ζωή. Και αυτήν περιέγραφα όσο μπορούσα πιο πυκνά. Θεμελιακά στοιχεία για την επιτυχία του τραγουδιού, ο Λοΐζος Φιδαλάρης. Ξεπέρασε το χρόνο. Και πολλά χρόνια μετά το φεπιό του συγκινεί, συναρπάζει όχι μόνο τους παλιότερους, αλλά και πολλούς νέους ανθρώπους. Λάτρης του λυρισμού, ο Μάνος, όπως έχει πει ο Μίχης Θοδωράκης, ήταν μια πλαγιά πολύχρωμα λουλούδια που έλαμπαν καθώς θα χτυπούσε ο ήλιος. Και θα λάμπουν για πάντα και πιο πολύ ακόμα. Όσο θα υπάρχει και θα λάμπει στον κόσμο αυτός ο μοναδικός ήλιος, η καρδιά του ανθρώπου. Ο Μάνος Λοΐζος υπήρξε στρατευμένος αγωνιστής συμμαχόμενης αριστεράς παρέμοντας για μια δικαιότερη κοινωνία. Το θέμα είναι να μπορείς να είσαι στρατευμένος και συγχρόνως γνήσιος καλλιτέχνης, λέγοντας αυτά που πιστεύεις. Η αντίδρασή μας είναι να ξεσκεπάσουμε και να φωνάξουμε μόνοι μας τη δύναμη ενάντια τους. Σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και του Πυθαγόρα, τα τραγούδια της Χαρούλας τον Ιούνιο του 1979, περιέβαλαν μια συνεργασία που ολοκληρώθηκε μετά από πολλές ώρες δουλειάς και έντονων ανθρώπινων στιγμών. Ο Μάνος πέδεψε πολύ τον Μανώλη Ρασούλη για να πετύχει το αποτέλεσμα που ονειρευόταν
χωρίς να αποφύγει να παιδέψει και τον εαυτό του στις μελωδίες που του χάρισε η έμπνευσή του. Αρκεί να τονίσουμε πως όλα αυτά συνέβησαν σε μια εποχή που τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα δεν βρίσκονταν στην υπηρεσία της μουσικής και εκείνος σκαρφιζόταν διάφορα τεχνίσματα για να βάψει τις συνθέσεις του με ηχοχρώματα που δεν θα θύμιζαν ούτε στο παραμικρό τη λίστα των πολιτικών τραγουδιών που είχε παρουσιάσει μέχρι τότε. Ξεχώρισε ο Φαντάρος, το «Πες μου πώς γίνεται», το «Γύφτισα τον επίζαξε» και το υπέροχο «Τίποτα δεν πάει χαμένο». Και με αυτό θα κλείσουμε και την απόψη να μας στείλει. Εδώ μαζί μας. Ευτυχώς ο καιρός μας έκανε τη χάρη, παρόλο που έχει πάρα πολύ υγρασία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Να σας παρουσιάσω τους μουσικούς μας.
Στο πιάνο, ο Βαγγέλης ο Σαμαράκης. Στην κιθάρα, ο Γιώργος ο Ζερβός. Μαντόλα, ο Βασίλης ο Βλαχάκης. Και ο Μαγουράκης ο Ιρακλής. Στο βιολί, ο Μπάμπης ο Λασιφιωτάκης. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπητό φίλο Στέλιο Κτενιαδάκη που ήταν στην παρουσίαση και την κοινότητα του κοινού. Επίσης, να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη και τον Γιώργο Γιακατό που μας πρόσφεραν την ηχητική εγκατάσταση, την προβολή. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Τον Δήμο Ηρακλείου μας παραχώρησε αυτό τον ονόμορφο χώρο και τους χορηγούς μας, την επιχειρησιακή Κρήτης, την Πίτα Μακ, την Αγγλοπολική, την Κριτίδα και... και την ATS, την ασφαλιστική εταιρεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Μάνος Λοΐσος θεωρώ ότι είναι ένας από τους πολύ σπουδαίους Έλληνες συνθέτες και το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να τιμήσουμε τα 30 χρόνια από το θάνατό του. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.